Το αδιαχώρητο γίνεται καθημερινά στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαΐδας και το μεγάλο ξυλινό χριστουγεννιάτικο καράβι που κατακλείζεται από μικρούς μαθητές οι οποίοι διασκεδάζουν δημιουργικά με την υφάδα, τους κλόν και τα ξωτικά. Την ίδια ώρα τα δρομολόγια με το τρενάκι ξεναγούν παιδιά και γονείς στους δρόμους της πόλης, συνδέοντας τις τρεις περιοχές που έχουν επιλεγεί να γίνουν δράσεις στην περίοδο που διανύουμε μέχρι και τα Θεοφάνεια του 2020. Στην κεντρική πλατεία με το καράβι, το παλιό πάρκο με τη βιβλιοθήκη αλλά και το καρουζέλ και το σπιτάκι των ξωτικών, καθώς και στο Παλαιοντολογικό Μουσείο, όπου ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί ανάμεσα στα μαμούθ και τα ευρήματα που βρέθηκαν μετά από ανασκαφές στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα, συνεργεία του Δήμου έστησαν και τη χριστουγεννιάτικη φάτνη, ολοκληρώνοντας το παζλ των κατασκευών της κεντρικής πλατείας. Συμμετέχουμε το 12ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας, όπως και άλλα δημοτικά σχολεία της πόλης μας, στην εορταστική εκδήλωση που κάνει φέτος ο Δήμος Εορδέας, στην Υφάδα. Ήρθαμε λοιπόν και εδώ σαν σχολείο στην κεντρική πλατεία. Θα συμμετέχουμε στον εορτασμό για τις γιορτές που έρχονται το Χριστουγέννων και αμέσως μετά θα κατευθυνθούμε στο Παλαιοντολογικό Μουσείο, όπου τα παιδιά θα παρακολουθήσουν την ιστορία των μαμούθ. Μπορούμε να βρούμε ενδιαφέροντα πράγματα στην Πτολεμαΐδα, να περιηγηθούμε με το τρενάκι, να δούμε το Παλαιοντολογικό Μουσείο που υπάρχει αλλά δεν το ξέρουμε πολλοί από εμάς. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω αυτά που μεταφέρουν τα ίδια τα παιδιά. Είναι πολύ χαρούμενα. Κύριε, κύριε το τρενάκι, κύριε, κύριε το καράβι, κύριε, κύριε το μαμούτι στο Παλαιοντολογικό. Όλα αυτά κατά κύριο λόγο γίνονται για τα παιδιά. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι ως εκπαιδευτικοί για την πρωτοβουλία που πήρε φέτος ο Δήμος και ομολογουμένως πολύ πετυχημένη εκδήλωση για τις γιορτές. Νιώθουμε κι εμείς ως μικρά παιδιά. Τα βλέπετε. Καλές γιορτές να έχουμε. Καλές γιορτές. Κάνει γεια σου στην τηλεόραση. Καλημέρα. Θέλετε ότι έχουμε πραγματικά Χριστούγεννα. Θυμίζει η πόλη μας Χριστούγεννα. Είναι όμορφα και θυμίζει Χριστούγεννα μετά από πολλά χρόνια. Είναι ωραία. Για τα παιδιά ειδικά είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Και για εμάς τους μεγαλύτερους είναι μια καλύτερη διέξοδος. Τι να φυλάξει τηλεόραση, αγάπη μου. Πάμε. Μπράβο, πάμε εδώ στα Χαβανέζη.